Για άλλη μια φορά, η πατρίδα μα φέτο χτυπήθηκε από ένα κύμα φωτιά το οποίο κατέστρεψε ε, φυσικό περιβάλλον, περιουσίε, ανθρώπων. Με αποτέλεσμα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι να μείνουν εκτό των αιστιών του και να δημιουργηθεί και ένα μεγάλο περιβαλλοντικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή στι περιοχέ. Η Καρδίτσα γνωρίζει από καταστροφέ και γι' αυτό σήμερα. Όλοι εδώ, όλοι οι φορεί τη Καρδίτσα μαζεύτηκαν για να δείξουν την αλληλεγγύη του απέναντι σε αυτού του ανθρώπου. Η Καρδίτσα, πριν από ένα χρόνο, δέχτηκε μεγάλη βοήθεια από όλη την Ελλάδα και ήρθε η στιγμή να ανταποδώσουμε, έστω και με τι μικρέ δυνάμει μα, όλα αυτά που μπορούμε στου ανθρώπου οι οποίοι επλήγησαν. Είναι μια πάρα πολύ σωστή πρωτοβουλία που γίνεται από τον Δήμο Καρδίτσα και καλώ όλου του ανθρώπου, του δημότε, την Πέμπτη. Να προσφέρουν από το ειστέρημά του για να μπορέσουν να βοηθήσουν, να βοηθήσουν του ανθρώπου μα. Ήδη, με εντολή του Περιφυράκη Θεσσαλία, Κώστα αγοραστού, από χθε σε όλε τι έδρε των Περιφυριακών Ενωτήτων τη Θεσσαλία, μαζεύουμε και εμεί τρόφιμα για μια εβδομάδα, από χθε μέχρι και, και τι 16 του μηνό, για να μπορέσουμε και εμεί να συνδράμουμε ε, στου ανθρώπου οι οποίοι επλήγησαν. Ευχαριστώ.